Αυτό που λέω μαζί τώρα είναι και η μοίρα του σκηνοθέτη εν Ελλάδη, ο οποίος μαζί με το σενάριο, τη σκηνοθεσία, κάνει και τη, θέλει μετά να κάνει και, πώς το λένε, όλη την, να ζήσει όλη τη διαδικασία, την άγρια διαδικασία, αυτή που λέει, ας πούμε, περιγράφει τώρα για το αρχαιολογικό συμβούλιο, πήγε μόνος του με τον παραγωγό να δούνε κατά πόσο θα μπορέσουν, που θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να είναι δεδομένα. Αυτή και παραγωγός. Όχι. Όχι, ναι, το σύνολο των γυρισμάτων πόσο ήταν, το σύνολο των γυρισμάτων πόσο κράτησε. Ουσιαστικά 8 εβδομάδες. Κοίταξε, στην ουσία το 8 εβδομάδες δεν λέει τίποτα. Για μένα το γύρισμα πρέπει να είναι διασκέδαση. Δηλαδή στην ουσία, ακριβώς διασκέδαση. Γιατί όταν έχει προετοιμαστεί σωστά για μια ταινία, το γύρισμα είναι νερό που ρέει και τίποτα περισσότερο. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι τίποτα άλλο. Γιατί αν φτάσει το γύρισμα και έχει άγχος για την ροή τη δουλειά και αν δεν το έχει βρει, τότε είσαι καμένος. Γιατί εγώ θεωρώ ότι το πιο σημαντικό πράγμα σε μια ταινία είναι η προεργασία τη. Τελείωσε. Οι ταινίες γίνονται στο χαρτί. Βέβαια, το τι μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων είναι άλλη ιστορία. Ο νόμος του Μέρφη δηλαδή παραμονεύει καθημερινά. Υπήρξε έτσι καθόλου αμφιβολία αν θα ολοκληρωθεί η ταινία για δυσκολίες τέτοιες γραφειοκρατικές. Όχι αν θα ολοκληρωθεί, είχαμε μεγάλη αγωνία αν θα ξεκινήσει, γιατί δεν μας δίνανε το μοναστήρι να κάνουμε το γύρισμα. Και μέχρι δύο εβδομάδες πριν, τρεις, δεν ξέρουμε αν θα το έχουμε να πούμε να κάνουμε γύρισμα. Ήταν αυτό μεγάλη αγωνία. Εάν δεν υπήρχε αυτός ο χώρος, δεν θα γινόταν η ταινία ή θα άλλαζε ο χώρος. Θα έπρεπε να αλλάξει ο χώρος, αλλά θα χάναμε τόσο χρόνο να επαναπροσδιορίσουμε αυτό όλο μαζί, όλη την ιστορία, που μπορεί να χάναμε και το καλοκαίρι. Δηλαδή, και θα χάναμε μπορεί μια ολόκληρη χρονιά ή πολύ δύσκολο. Ευτυχώς δηλαδή. Υπήρχε πάντως η απόφαση να βγει εις πέρας το έργο, ασχέτως των δυσκολιών. Ακριβώς. Θέλει πολύ επιμονή. Το πράγμα θέλει έτσι μια ένα στόχο προσήλωση, αυτή τη λέξη. Κάπως έτσι. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται στην Ελλάδα να κάνεις ταινίες, γιατί δεν υπάρχει καμία άνεση σε κανένα κομμάτι. Ούτε στο γραφειοκρατικό, ούτε στο οικονομικό, ούτε στην εκταμίευση του οικονομικού. Γιατί μπορεί να έχεις βρει τα χρήματα, τα χρήματα δεν στα δίνουν όμως. Τα δίνουν κάποτε. Ούτε στις διευκολύνσεις από το κράτος για πράγματα έτσι διαδικαστικά, σε άδειες, οτιδήποτε, παροχές κτλ. Είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Και γίνεται πραγματικά με το μεράκι κόσμου. Και... Δηλαδή είναι... Το ήθελα να ρωτήσω, ποιος είναι ο λόγος που ένας παραγωγός κάνει ταινίες στην Ελλάδα τώρα σήμερα. Τώρα... Και ειδικά μια ταινία σαν και αυτή που δεν είναι και σίγουρο ότι θα. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω εγώ. Πάντως το κέρδος δεν νομίζω. Το κέρδος δεν είναι. Αυτό όσο και δεν το πιστεύει κανείς. Εγώ πιο πολύ σχετικά με τις ταινίες που κάνω εγώ, είναι ταινίες που θα μπορούσαν να διαφέρουν λίγο από τις πιο έτσι καθημερινές ταινίες και να μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Βασικά εγώ για αυτόν τον λόγο το κάνω. Τέτοιους ταινίες που μπορούν να έχουν ένα προφίλ, αν όχι τόσο εμπορικό μεν, αλλά να μπορούν να ταξιδεύσουν έξω. Να πάνε σε φεστιβάλ και διεθνώς. Με στόχο την καλλιτεχνική επιτυχία ή και κάποια άλλη. Δηλαδή, αν τώρα λειτουργήσει κάποιο να λειτουργήσει και στο εξωτερικό, είναι πολύ καλό. Αλλά σίγουρα την καλλιτεχνική επιτυχία και τη δημιουργία μιας κινηματογραφίας που να μπορεί να ταξιδέψει εκτός των συνόρων μας. Που δεν γίνεται τόσο πολύ και τώρα τελευταία έχει αρχίσει να κινείται πιο πολύ πάλι. Κύριε Γιώργη, συνεχίστε εσείς για το... Δεν έχω τίποτα άλλο. Η συνέχεια επί της οθόνης. Πάντως είναι πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε. Αυτά. Ευχαριστούμε εμείς. Να σε κάνω. Εδώ ο σκηνοθέτης από τη ΖΙΡ. Εδώ και δεν ξέρω τη διαφήμιση, από το βοηθό σκηνοθέτη, από τη δουλειά του που έκανε ο μπαμπάς του. Ξέρω εγώ, από τα διαμερίσματα που εισπράττει, δεν ξέρω, κάθε σκηνοθέτης έχει δικά του ιστορία. Εσύ? Εγώ κάνω διαφημιστικά και έτσι ζω. Εντάξει, όσο γίνονται διαφημιστικά ακόμα. Πιστεύεις ότι η διαφήμιση επηρεάζει την αισθητική, έχει επηρεάσει μάλλον την αισθητική της ταινίας σου? Εγώ θεωρώ πως δεν έχει επηρεάσει την αισθητική της ταινίας μου. Δηλαδή, νομίζω ότι η αισθητική της ταινίας είναι κάπως το αντίθετο αυτό που υπάρχει διαφήμιση. Δηλαδή, αργή χρόνη σε πλάνα, τα οποία είναι λυρικά και συναισθηματικά, είναι σπάνια να εμφανιστούν σε διαφήμιση. Ναι. Οπότε... Έχει πάρει τα καλά της διαφήμισης ίσως. Ναι, η διαφήμιση μου βοήθησε να βρω κάποιους συνεργάτες, να τους δοκιμάσω,
να είμαι σε φόρμα γυρίσματος. Υπήρξαν μια, η δική σου γενιά περίπου, η δική μας δηλαδή, που κάνανε μικρού μήκους, βραβευτήκανε στη δράμα, άρχισαν όλοι και μερικοί τώρα κάνουν νομίζω πρώτη μήκους. Ναι, έκανε ο Φαφούτης, έκανε ο Κάνιμπα Φαλούκας νομίζω, όλοι αυτοί. Επηρεάζει η δουλειά στην τηλεόραση αυτή τη, τελικά και η απραξία ίσως. Το βήμα στη μεγάλη μήκους είναι πάντα πολύ μεγάλη επικίνδυνο. Δηλαδή έχεις να αναμετρηθείς με την ικανότητά σου και τη φιλοδοξία σου. Και αυτά καμιά φορά ξέρεις το ένα πολεμάει το άλλο. Δηλαδή, και το δικό μας project ήταν πολύ φιλόδοξο σε σχέση με το τόσο μακριά ήμουνα, ήμασταν από τώρα. Ευτυχώς είχαμε κάποιους συνεργάτες πιο έμπειρους, ας πούμε όπως ο Γιώργος. Είχαμε κάποιους άλλους συνεργάτες, οι οποίοι και αυτοί πρωτάριδες, όμως βρέθηκαν σε καλή φόρμα και είχαμε και τον χρόνο να συνδυαστούμε. Λόγια τους πρωταγωνιστές για το φωτογράφο της ταινίας και διαφόρους άλλους. Τι να πω. Τελικά έμεινες ικανοποιημένος. Εγώ έχω μείνει απόλυτα ικανοποιημένος. Δηλαδή, γι' αυτό το χαίρομαι συνειδησιακά. Ξέρω ότι έδωσα το καλύτερο εαυτό μου. Και πήρα από τους συνεργάτες μου και έδωσα και μου δώσανε, πιστεύω, ξέρεις, το μάξιμο που μπορούσαμε. Προφανώς στην επόμενη ταινία έχω καταλάβει αρκετά πράγματα τα οποία με ελκύουν πιο πολύ από κάποια άλλα και θα εμβαθύνω πιο πολύ σε αυτά. Ετοιμάζεις ήδη κάτι? Δεν ετοιμάζω, γιατί άμα δεν βγει αυτή η ταινία στις αίθουσες δεν υπάρχει ο σκηνοθέτης. Δηλαδή, εδώ και τα τελευταία 5 χρόνια λέω: τι κάνεις, κάνω μια ταινία για την γενίτσα. Δηλαδή, και αυτό θέλω να κάνω μια πιο light ταινία. Η επόμενη που να δημιουργηθεί και να βγει πιο εύκολα. Light ενώ παραγωγικά. Σαν εικόνες και σαν συναισθήματα θέλω να είναι όσο πιο βαθιά. Η σχέση με τους ηθοποιούς. Μα επιτρέπετε. Ναι, βέβαια. Ο ήταν πολύ στενή. Πέρασα πολύ όμορφες στιγμές κάνοντας τις πρόβες. Ίσως και από τις πιο όμορφες στιγμές ταινίας. Συζητάγαμε τα πάντα μαζί, το σενάριο, το πώς βλέπουμε τη σκηνή. Δεν ήταν μια μυστικιστικού τύπου. Σκηνοθεσία ηθοποιών. Είμαστε στη φάση με τους τοπιούς, όπου είχα μια στενή συνεργασία και στο σενάριο και στη σκηνοθεσία και στο πώς, ξέρεις, δηλαδή το όγιο σου το κάνουμε παρέα αυτό το πράγμα. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, δηλαδή, ξέρεις. Από την αρχή είχες επιλέξει αυτά τα παιδιά? Δεν είναι το πλήστο στάντο, λοιπόν, για να... Άμα θέλει να μας πει κανένα κουβέντα, ας έρθει. Πώς το κάνει έτσι, ναι. Ήρθε με μια φωτογραφία. Εδώ. Και εδώ είναι το σενάριο. Όλο γραμμένο. Γραμμένο σε μικρογραφία για να το βλέπει, γιατί ξέχνα και τα λόγια. Ξεχνούσα λόγια. Ναι. Όπως στο σχολείο που κάναμε. Ναι, σκονάκι. Η ανάγκη του να κόψει φλέβες ενώ έπαιζε. Να το δει. Αυτά. Από την αρχή και σε πλέξη του Χρήστο και τη Σοφία. Είναι χωρίς φλάβες. Κατευθείαν με το κουσίδα. Όχι, υπήρχε μία έτσι άμεση επικοινωνία, δηλαδή ταιριάξαμε και ταιριάξαμε πολύ και αυτοί επίσης. Γιατί δεν είναι χωρίς φλάς. Για να είναι πιο... Και η απόφαση να είναι κορίτσι. Γιατί. Η απόφαση να είναι κορίτσι. Χωρίς το αγόρι. Η απόφαση αυτή βγήκε επειδή κάπως βλέποντας τη Σοφία και με μάγειψε κατά κάποιο τρόπο και αποφάσισα να προωθήσω τα αισθητό μου. Και όχι το δεδομένο που μπορούσα να ψάξω εγώ. Και μάλλον δικαιώθηκες, ε. Και εγώ πολύ Ναι. Δηλαδή ήταν η εμπειρία και δεν τη μετανιώσω ποτέ. Βγήκε. Καλά τα λέγεται. Τα παιδιά μείνανε ευχαριστημένα. Τα παιδιά δεν λίγο. Εξαφανίζονται. Αυτό τα λέει όλα. Μάλλον μείναν ευχαριστημένα για να... Ναι, όχι. Να έρθουν εδώ, μιλόμαστε ακόμα. Είστε μια ευτυχισμένη οικογένεια πάντως. Ακόμα τουλάχιστον. Λοιπόν. Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Και εγώ. Έγινε. Να είσαι καλά.